ξέρεις, θα τρέξουμε εδώ τα 5 χιλιόμετρα μέσα στο στούντιο. Πριν τρέξουμε, θα απογειωθούμε όμως, ναι, Μαρία μου, και μάλιστα με 42 νέα αεροσκάφη. Μιλάμε για μια ανακοίνωση εντυπωσιακή που έκανε χθες η Αιτζίαν και ο αντιπρόεδρός της, ο κύριος Βασιλάκης. 42 νέα λοιπόν αεροσκάφη Α320, Α321 μπαίνουν στο στόλο της Αιτζίαν, Μαρία. Για να το δούμε. Σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα προχωράει η Aegean, η οποία έπειτα από διαπραγματεύσεις 12 μηνών έφτασε σε συμφωνία με την Airbus για την προμήθεια έως και 42 νέων αεροσκαφών. Η συμφωνία αυτή αφορά καταρχήν την παραγγελία 30 αεροσκαφών της οικογένειας Α320 με δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 12 αεροπλάνα. Στα 42 συνολικά αυτά αεροπλάνα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον 10 αεροσκάφη του μεγαλύτερου τύπου σε μέγεθος και χωρητικότητα, Α321neo. Με την προμήθεια των νέων αεροσκαφών, η Aegean ανανεώνει τον στόλο της για τρίτη φορά τα τελευταία 19 χρόνια. Η επένδυση που θα έχει ωφέλη για το σύνολο της οικονομίας έκανε λόγο αντιπρόεδρος της εταιρείας Ευτύχιος Βασιλάκης. Η επένδυση των 42 αεροσκαφών, εφόσον αξιοποιήσουμε και τα δικαιώματα προαίρεσης, σε τιμές τιμοκαταλόγου είναι 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Προφανώς αυτή δεν είναι η τελική τιμή, αυτή είναι η τιμή τιμοκαταλόγου, παραλαμβάνω, αλλά είναι ένα μέρος αυτής της τιμής. Δεν νομίζουμε ότι για να καλύψουμε αυτή την επένδυση χρειαζόμαστε εξωτερικούς φορείς. Υπάρχει πολύ μεγάλο κομμάτι από χρηματοδότες εξειδικευμένους στην αερομεταφορά που με διαφορετικά σχήματα και με τη δεδομένη θετική πορεία τη δική μας μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς. Η παράδοση των νέων αεροσκαφών, τα οποία θα παρέχουν εξοικονόμηση έως 15% στην κατανάλωση καυσίμου, μείωση εκπομπών ρήπων και θορύβου, θα ξεκινήσει σταδιακά από το 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2025. Τους επόμενους μήνες η Aegean θα συμπληρώσει τον στόλο της με συμφωνίες που θα κάνει με φορείς που έχουν αγοράσει πανομοιότυπα αεροπλάνα, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν το 2020 και το 2021. Αναμένουμε κατά μέσο όρο 10 με 12 αεροπλάνα που θα έρχονται στη χώρα μεταξύ 20 και 25. Αυτό είναι περίπου το περίγραμμα που μπορώ να σας δώσω τώρα. Έως το καλοκαίρι αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Airbus, αλλά και οι διαπραγματεύσεις για τον τύπο κινητήρα που θα χρησιμοποιηθεί στα νέα αεροσκάφη. Και τώρα ήρθε η ώρα για